Να ανοίξουμε τώρα και την πολιτική μας συζήτηση. Μάγκη Δούση, Νίκος Ελευθερόγλου παραμένουν εδώ. Καλησπέριζω λοιπόν ευθύς αμέσως στον κύριο Γιώργο Σταμάτη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Και τον κύριο Χρήστο Σπίρτζη, πρώην Υπουργό, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς, όχι, πρώην μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Από την Πολιτική Γραμματεία φύγατε, σωστό. Το παίρνω πίσω. Χρόνια πολλά καταρχάς. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά για προχτές, για τη γιορτή σας. Γιορτάζατε. Χρόνια πολλά. Και λοιπόν, σε όλους τους συμπολίτες μας χρόνια πολλά, με υγεία. Mm-hmm. Όσο τέλος πάντων είναι δύσκολες μέρες, όσο είναι αυτό εφικτό. Κύριε Σταμάτη, βλέπαμε πριν και τον τρόπο με τον οποίο ο κύριος Γεωργιάδης απέκλεισε το θέμα της επαναφοράς του δώρου στους συνταξιούχους. Με το επιχείρημα ότι για να μην βρούμε μπροστά μας τον Σόιμπλε του μέλλοντος. Άρα, έχοντας φύγει πια 5 χρόνια από τα μνημόνια, δεν θα επιστρέψουν όλοι με τον ίδιο τρόπο στην κανονικότητα? Κοιτάξτε, μετά από 5 χρόνια, ένα πολύ μακρύ διάστημα είναι και ένα πολύ κοντινό. Mm-hmm. Έτσι, οι πολιτικές του συγχωρεμένου πλέον, έτσι, Σόιμπλε, είναι ακόμα εδώ. Η χώρα μας πληρώνει ακόμα και η ζωή μας, κατά κάποιο τρόπο, είναι αναμορφωμένη με αυτά που ψηφίσανε όλα τα κόμματα μέσα στα μνημόνια, που υποχρεωθήκαμε να εφαρμόσουμε κάποιες πολιτικές που θα έπρεπε κάποιες από αυτές να τις έχουμε κάνει χρόνια και κάποιες που ήταν δυσανάλογο το βάρος και της χώρας και του οικονομικού μεγέθους της χρεοκοπίας. Και επειδή ήταν και η ταυτόχρονα η επέτειος του θανάτου του Ζακ Ντελό, επιτρέψτε να σας πω ένα σχόλιο ότι από τη μία είχαμε έναν άνθρωπο ο οποίος βοήθησε πραγματικά την Ελλάδα. Απλά οι Έλληνες τα λεφτά που πήραν δεν τα εκμεταλλευτήκαν όπως θα έπρεπε. Και μετά με το Σόιμπλε, μάλλον τα γυρίσαμε και εντόκος πίσω. Αυτό είναι για έναν παραλληλισμό και για τις δύο σχολές της Ευρώπης. Τη σχολή του Σόιμπλε της Γερμανικής Ευρώπης και τη σχολή του Ντελόρ. Αυτό που λέγαμε παλιά, το ακούγαμε μικρή, πότε θα κάνουμε τη σύγκληση, πότε θα κάνουμε τη σύγκληση. Τη σύγκληση, βέβαια. Λοιπόν, άρα για να πέσω στο ερώτημα. Υπήρχαν πολιτικές ηγεσίες που δεν βοήθησαν να πάνε τα λεφτά. Δηλαδή, υπήρχαν πολιτικές ηγεσίες που ανέχτηκαν ένα νησί της χώρας να δηλώνει περισσότερα εγωπρόβατα από όλη την Ευρώπη. Κοιτάξτε, το θέμα των πολιτικών ηγεσιών στην Ευρώπη είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Γιατί τα τελευταία 25 χρόνια να συζητήσουμε ότι δεν υπήρχαν πολιτικές ηγεσίες, αλλά και εκεί που υπήρχαν δυνατές πολιτικές ηγεσίες πριν 30 χρόνια, αιματοκελίστηκε η Ευρώπη. Στη Γιουγκοσλαβία. Μην το ξεχνάμε ποιοι ήταν πρωθυπουργοί εκείνη την περίοδο και έγινε Ισε Μπρέντς και γίναν όλα αυτά που γίνανε. Άρα νομίζω ότι όσον αφορά στο ερώτημά σας τα δώρα, ευελπιστούμε η οικονομία να πάει πολύ καλά, οι επενδύσεις να έρθουν. Αυτό φαίνεται ότι έχει μια δυναμική, πρέπει να αναπτυχθεί κι άλλο και προφανώς να ξαναπάμε σε ένα τέτοιο μοντέλο, το οποίο βέβαια θα είναι διαχειρίσιμο και όχι θα είναι μέσω μιας σπατάλης που υπήρχε στο παρελθόν. Ωστόσο, ο αρμόδιος υπουργός είναι κάτι το οποίο ρητά το. Είπε ότι δεν υπάρχει τέτοια διάθεση. Δεν υπάρχει μια προοπτική για αυτή την περίοδο που μιλάμε. Έτσι. Απλά έχει... Και ενδεχομένως αυτή την κοινοβουλευτική. Αυτό το έχουμε καταλάβει. Αυτό είναι σίγουρο, αλλά έχει και μια άλλη βαρύτητα όταν ο συγκεκριμένος υπουργός, ο κ. Γεωργιάδης, το λέει αυτό. Γιατί είναι από τους ανθρώπους που θυμόμαστε όλες τις διαπραγματεύσεις τότε τις σκληρές, ότι ήταν της σχολής του κινήματος Βάστα Σόιμπλε. Ναι. Οπότε είναι λίγο πιο περίπλοκα τα πράγματα να το ακούω από το συγκεκριμένο. Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτού του είδους τα θέματα, ειδικά η επαναφορά των δώρων στους συνταξιούχους και όλα αυτά, την ώρα που αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουργός προσπαθεί με το οικονομικό άνοιγμα που μπορεί να έχει η χώρα μας, έτσι, το διαθέσιμο ποσό, να καλύψει την προσωπική διαφορά. Έτσι, νομίζω ότι είναι και άδικο να κατηγορούμε και τον κύριο Γεωργιάδη και να μπαίνουμε σε μια τέτοια συζήτηση με κάποιες τέτοιου είδους ερωτήσεις. Και νομίζω ότι είναι νωρίς. Μακάρι να μπορούσε η χώρα να μπορεί να καλύψει την προσωπική διαφορά, άρα οι άνθρωποι να παίρνουν την αύξηση όπως δίδεται και να μπορούν βέβαια να ξαναείχαμε πάλι αυτό το μοντέλο του δώρου των συντάξεων, που αν θέλετε. Την προσωπική μου άποψη, τη δεδομένη στιγμή θα βοηθούσε πάρα πολύ και την ελληνική οικογένεια. Βέβαια. Όπως και την ελληνική οικονομία. Συνταξιούχοι είναι οι μόνοι που δεν αποταμιεύουν. Πέφτουν όλα στην αγορά. Δηλαδή και οικονομικά, αν το δει κανείς. Ενδεχομένως οι συνταξιούχοι στη χώρα μας, νομίζω και αυτό είναι ένας μύθος, ήταν άνθρωποι που αποταμιεύανε. Γιατί στα χρόνια της κρίσης, πολλές οικογένειες περάσανε με τα χρήματα των παππούδων και των γιαγιάδων. Βέβαια. Όχι ως χαρτζηλίκη, αλλά ως βασικό εισόδημα να τους στηρίξουν εκείνη την περίοδο. Δεν ήταν η σπατάλη πάντως των συντάξεων που μας οδήγησε στα μνημόνια. Όχι, νομίζω ήταν η κακή διαχείριση όλων αυτών που κάναμε χωρίς πρόγραμμα σε οτιδήποτε κάναμε. Κάναμε πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν λογική ακόμα και όταν τα κάναμε. Προφανώς όμως ο διπολισμός ήταν πολύ ανταγωνιστικός. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε ότι αν δείτε τις εκλογές και του 4 και του 2000, πάντα στο τέλος της ημέρας, τότε είχαμε τους αγρότες, ήταν ποιος θα δώσει τα περισσότερα στους αγρότες.
Δηλαδή το κάθε κόμμα είχε ως βάση το 40% και ψάχναμε ποιος θα πάρει το 2-3%. Άρα γινόταν και μια σπατάλη χρημάτων χωρίς να επενδυθεί στο μέλλον. Μην ξεχνάτε ότι φτιάξαμε σε όλη τη χώρα πανεπιστήμια. Οπουδήποτε υπό το βάρος και υπό την πίεση δημάρχων, τοπικών παραγόντων, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν υφίστανται ούτε καν οι ειδικότητες οι οποίες είχαμε τότε επενδύσει να υπάρχουν. Και νομίζω αυτή η μεταστροφή που κάνουμε τώρα στη μεταλλιακή εκπαίδευση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και προφανώς να έχουμε και μια ανώτατη εκπαίδευση, όλο αυτό νομίζω βοηθάει ως προς την επόμενη μέρα να είμαστε καλύτερα. Οπότε από τη στιγμή που θα έχουμε και τα περισσότερα. Δεν μας είπατε τώρα ότι θα κλείσουν περιφερειακά πανεπιστήμια. Δεν κατάλαβα λάθος. Όχι, δεν είπα αυτό. Α. Είπα όμως ότι τα προηγούμενα 20-30 χρόνια φτιάχναμε πανεπιστήμιο όπου θέλαμε. Mm-hmm. Χωρίς καμία βάση. Χωρίς να υπολογίσουμε αν χρειαζόμαστε τόσους μηχανικούς, τόσους δικηγόρους, τόσους γιατρούς. Αυτό δεν γινόταν με ένα σύστημα που θα μπορούσε να τους απορροφήσει η αγορά. Γινόταν με ένα σύστημα, αν θέλετε, και ένα ενοχικό σύστημα, ότι οι γονείς δεν σπουδάσαν να σπουδάσουν τα παιδιά. Δεν συνδυάσαμε τη γνώση με την εργασία. Βγάλαμε ανθρώπους που είχαν γνώσεις, αλλά δεν μπορούσαν να απορροφηθούν στην εργασία. Mm-hmm. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την περίοδο των μνημονίων, ναι, πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους να φύγουν έξω και να ζήσουν ειδικότητες που εδώ δεν τις είχαμε. Κύριε Σπίρτζη, τόσο αργά. Όταν μεγαλύτερη με τον κύριο Σταμάτη. Ναι. Έτσι, τον παρακολουθώ, συμφωνώ σε πάρα πολλά από αυτά που είπα. Αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν εκπροσωπεί τη Νέα Δημοκρατία. Και ιστορικά. Όχι, και ιστορικά και σήμερα. Ναι. Με τις απόψεις του λέω. Mm-hmm. Δηλαδή. Ούτε εσείς όμως υποσχεθήκατε στο πρόγραμμά σας, κύριε Σπίτζη, ότι θα επιστρέψει το δώρο του συνταξιούχου. Θα πάω στο πρόγραμμά μας, κύριε Ελευθερόπουλο. Θα πάω. Για να δούμε λοιπόν. Να ξεκινήσω από το τελευταίο που είπε. Για την παιδεία. Αν ισχύει αυτό, γιατί κόπτεται ο κ. Μητσοτάκης να γίνουν μη κρατικά και αν μπορούσε και ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αν θέλουμε να συνδέσουμε δηλαδή το πλήθος των επιστημόνων που έχουμε στη χώρα μας με το επάγγελμα, που υποχρεωτικά πρέπει να γίνει και γίνεται. Έτσι. Για ποιος είναι ο λόγος που ιδρύει πρόσθετα ιδρύματα. Εντάξει, και να σου πω ένα νομίζω, λόγο. Για πείτε με ένα 40.000 λόγο. Έλληνες κάθε χρόνο φεύγουν και σπουδάζουν στην Κύπρο, στην Ολλανδία, μέσα, στην Αγγλία. Αντί λοιπόν, κύριε Ελευθερόπουλο. Επειδή... Αυτό, εγώ σας λέω μια απάντηση, ναι, μπορεί να μην ισχύει. Λέω μια δική μου σκέψη. Όμως τα επιχειρήματα δεν είναι αυτά. Τα επιχειρήματα είναι ότι θα έχουμε καλύτερο επίπεδο παιδείας, δηλαδή θα έρθει το MIT από τις εκατοντάδες χώρες του πλανήτη να κάνει εδώ παράρτημα, που δεν πρόκειται να το κάνει, ή άλλα πανεπιστήμια που είναι στα 15-20% της κατάταξης, που κανένα από αυτά δεν έχει κάνει σε καμία γωνιά του πλανήτη κάποιο παράρτημα. Άρα δημιουργούμε μία άλλη αίσθηση από την πραγματική στον κόσμο και δανειζόμαστε κάτι από το αγγλοσαξονικό σύστημα, αποσπασματικό, για μία ακόμη φορά, χωρίς τις προβλέψεις που διασφαλίζουν τη δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια υγεία σε πλήθος συντηρητικότητων. Γιατί ξέρετε, αν έρθει και γίνει από αυτά τα κολέγια που είναι σε διαμερίσματα, να γίνει μια σχολή πολιτικών μηχανικών, ηλεκτρολόγων μηχανικών κτλ., μπορεί άμεσα να μην δείτε το αποτέλεσμα, αλλά στον επόμενο σεισμό μετά από 15 χρόνια 20 θα τα δούμε. Εντάξει, θα είδαμε και από αυτούς που βγαίνουν στο Μετσόβιο όμως τα αποτελέσματα σεισμών κατά. Για πείτε μου, ποια είναι τα αποτελέσματα. Εντάξει, να θυμηθώ την Ρικομέξ. Είμαστε η να μόνη την χώρα. Καλαμάτα. Είμαστε, τι να το θυμηθείτε βεβαίω. Είμαστε η λέω μόνη, ότι τα έχουμε η μόνη αυτά, χώρα. Αλλά τα κολέγια με βάση όχι, τον νόμο. Δεν αντίθεσα άλλο μαζί σα. Αλλά με βάση τον νόμο που φέρνει το σχέδιο του Ρικομέξ. Δεν μπορεί ένα διαμέρισμα. Ναι, ακούστε τώρα. Κολέγιο να δίνει 3 εκατομμύρια εγγυητική επιστολή για να δει σχολέ. Θα σα πω. Η Ρικομέξ ήταν ένα κτίριο στα εκατομμύρια κτηριακό απόθεμα στην Αθήνα. Με συγκεκριμένα λάθη στη θεμελίωση. Ένα κτίριο. Έχετε δει τι γίνεται στις υπόλοιπες χώρες. Τι έγινε στην Ιταλία, τι γίνεται στην Τουρκία, τι γίνεται όπου έχουμε σεισμούς. Που έχουμε χιλιάδες θύματα. Μου φαίνεται χώρες που έχουμε λοιπόν ένα μοντέλο. Βεβαίως. Και πέσαν και εκεί. Όχι, δεν είχαν δημόσια. Είχαν και ιδιωτικά. Στην Ιταλία ήταν ιδιωτικά. Στην Ιταλία. Στην Ιταλία ιδιωτικά γίνανε, αν γίνανε. Άλλα γίνανε στην Ιταλία τα τελευταία χρόνια μετά την Μπολόνια. Λοιπόν, εδώ λοιπόν έχουμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα υιοθετήσει εμείς σαν χώρα, όχι μόνο στην παιδεία. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με πολύ συγκεκριμένες, αν θέλετε, διασφαλίσεις για την άσκηση των επαγγελμάτων, για το πώς το κράτος αναθέτει κρατική εξουσία
σε ιδιώτες επιστήμονες, όπως είναι οι μηχανικοί, όπως είναι οι γεωπόνοι, όπως είναι οι γιατροί, που δεν είναι επαγγέλματα ελεύθερα, σχετίζονται πολύ συγκεκριμένα και έχουν και ειδικό καθεστώς με συγκεκριμένες οδηγίες. Έχουμε λοιπόν μία στρέβλωση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όχι για την ακαδημαϊκή ισοτιμία, αλλά για την επαγγελματική ισοτιμία από τη βιομηχανία πτυχίων που έκανε η Μεγάλη Βρετανία. Και αντί να διορθώσουμε αυτό, πάμε να κάνουμε τη στρέβλωση και στη χώρα μας. Χωρίς, το επαναλαμβάνω αυτό, εγώ δεν έχω κάποιο δογματισμό, χωρίς να έρθει και να καλύψει τις υπόλοιπες δικλείδες ασφαλείας που έχει το αγγλοσαξονικό σύστημα. Και ξέρετε γιατί δεν το κάνει, κύριε Μελιγκόνη? Γιατί η δική μας οικονομία και η δική μας αγορά και η δική μας κοινωνία, όπως και της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, δεν μπορεί να προσαρμοστεί στο αγγλοσαξονικό σύστημα. Δεν μπορείς να βάλεις δηλαδή ασφαλιστικές εταιρείες με τον τρόπο που λειτουργούν στις ευρωπαϊκές χώρες να έχουν ελεκτικούς μηχανισμούς, διότι πολλές ασφαλιστικές εταιρείες στη χώρα μας ξεγέλασαν ακόμη και όσοι είχαν ένα πρόγραμμα συνταξιοδότησης. Τα θυμάστε πόσοι χιλιάδες κόσμος μπήκε και ταλαιπωρείται και σήμερα με τέτοια ζητήματα. Έχουν διασφαλίσεις διαβάθμισης, δηλαδή στη Βρετανία για να γίνεις professional engineer πρέπει να έχεις τελειώσει ένα από τα 40 πανεπιστήμια που εκείνοι αξιολογούν, από τις εκατοντάδες που έχουν, να έχεις πολύ μεγάλη εμπειρία, να περάσεις όλες τις διαβαθμίσεις. Αν τα φτιάξει αυτά ο κ. Μητσοτάκης τώρα, αν τα φτιάξει αυτά, αν μη τι άλλο θα σεβαστεί την πρότασή του. Όχι, εσείς δεν τα ψηφίσετε, αν τα σεβαστεί αυτά τώρα, που λέτε. Δεν είναι αυστηρές οι προϋποθέσεις που έχει θέσει? Όχι, καμία προϋπόθεση δεν έχει θέσει σε σχέση με την ασφάλεια των πολιτών. Συγγνώμη. Καμία προϋπόθεση. Λέτε, να καταλάβω κάτι. Ένας που τέλειωσε στη Βουλγαρία την ιατρική και έχει έρθει στην Ελλάδα, είναι κακός γιατρός. Έχετε δει? Έχω δει από την Ιταλία, την εποχή τη δική μου τουλάχιστον. Από την Βουλγαρία. Πήγαιναν Ιουγκοσλαβία, πήγαιναν Ιουγκοσλαβία, πήγαιναν Βουλγαρία, πήγαιναν Ιταλία. Εδώ λοιπόν. Άπειροι φοιτητές Έλληνες δεν είναι καλοί γιατροί. Κάποιος που τελειώνει στη Βουλγαρία. Ή καλός μηχανικός. Επειδή ακούω για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία για την ιατρική. Δεν έχω την ίδια εικόνα με εσάς ότι δεν έχουν καλές ιατρικές σχολές εκεί, αλλά σε κάθε περίπτωση. Εγώ δεν είπα ότι δεν έχουν καλές. Είπα ότι είναι πάρα πολύ καλές. Σε κάθε άρα περίπτωση. Λειτουργήσε. Σε λέω. Κάθε περίπτωση, όταν σπουδάζει κάποιος εκεί και έρχεται εδώ, ο αρμόδιος φορέας που το έχει αναθέσει το κράτος, που είναι το τεχνικό. Όχι, δεν είναι έτσι. Που είναι το τεχνικό επιμελητήριο, ο δικηγορικός σύλλογος, ο ιατρικός σύλλογος, το ΓΕΟΤΕΕ κτλ. Οφείλει να κάνει εξετάσεις για να δώσει την άδεια άσκησης, να καθορίσει τα επαγγελματικά δικαιώματα. Το ίδιο ισχύει και τώρα. Σε μεγαλύτερο ή σε μικρότερο εύρος, συνήθως σε μικρότερο, αφού αναγνωρίσει το πτυχίο του ΔΟΑΤΑΠ και δει τα κενά. Στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει ΔΟΑΤΑΠ. Τι, ποιος είσαι κάνε... αυτό? Όχι, όχι, Νίκο, ποιος κάνει, κάνει ισοτιμία μαθημάτων. Όχι, δεν κάνετε λάθος. Δεν δίνει εξετάσεις κάποιος να πάει. Τι λέτε τώρα? Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Στην Αγγλία, παράδειγμα. Στην Αγγλία, αν δεν κάνω λάθος. Τα επαγγελματικά δικαιώματα. Εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα επαγγελματικά δικαιώματα. Η στρέβλωση που γίνεται, κύριε Λευθερόπουλο. Παράδειγμα, στην Αγγλία, επιτρέψτε μου, στην Αγγλία που δεν είναι μια σεισμική χώρα και δεν διδάσκονται τα αντίστοιχα μαθήματα, είναι υποχρεωμένοι όταν έρθουν εδώ πέρα να κάνουν τα αντίστοιχα μαθήματα. Δεν υπάρχει, δεν κάνουν στατιστική. Και δεν είναι εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και στην Ολλανδία. Ότι εντός τα επαγγελματικά δικαιώματα αναγνωρίζονται και οι κανόνες και τα όρια αναγνωρίζονται. Όχι. Υπάρχει μια στρέβλωση που επέβαλε η Βρετανία και τώρα που έφυγε με το καλό, ας πούμε, καλώς έφυγε κατά τη γνώμη μου, όχι για κανέναν λόγο, διότι πρέπει ο ευρωπαϊκός πολιτισμός και το ευρωπαϊκό σύστημα να επανέλθει σε πάρα πολλά που υποχώρησε σε σχέση με το ξεχύλωμα που έκανε η Βρετανία για να υπηρετήσει τα συμφέροντά της. Εδώ λοιπόν επέβαλε δηλαδή να τελειώνει μηχανικός σε 3 χρόνια που δεν έβγαινε διπλωματούχος μηχανικός σε 3 χρόνια. Το επέβαλε. Δεν γράψαν ποτέ 3 ετούς απόφυτο στο τεχνικό επιμελητήριο. Και ποια ήταν η στρέβλωση, κύριε Λευθερόγλου? Πήγαινε και γραφόταν στο αντίστοιχο τεχνικό επιμελητήριο στη Βρετανία, που μπορεί να γραφτεί και κάποιος που δεν έχει σπουδάσει μηχανικός στο πρώτο επίπεδο. Λοιπόν, και τους φέρνανε εδώ πέρα με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας λόγω της οδηγίας της επαγγελματικής ισοτιμίας, βάζοντας σε πολύ μεγάλο κίνδυνο την ελληνική κοινωνία, την ελληνική οικονομία και τους Ελλήνες πολίτες. Αυτή η στρέβλωση λοιπόν. Αυτή η στρέβλωση. Εντάξει, εγώ δεν έχω δογματισμούς. Αν θέλει η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης να κάνει τέτοιες τομές, πρέπει να διασφαλίσει και τη συνέχεια. Και η συνέχεια, ολιστικά, να το δει.
όχι επιμέρους για να κάνει ρουσβέτια mm-hmm. σε πέντε κολέγια που θέλουν δίθεν να κάνουν παραρτήματα του MIT ή του Κολούμπια. Το MIT εδώ και θα πάει σε ένα αν έρθει το MIT εδώ, εγώ το έχω δηλώσει, mm-hmm. αν έρθει το MIT εδώ, εγώ θα καταθέσω την επαγγελματική μου ταυτότητα στο τεχνικό μελητήριο. Και είμαι τόσο σίγουρος ότι δεν θα έρθει. Είμαι τόσο σίγουρος ότι δεν θα έρθει. Μια ερώτηση στον κύριο Σταμάτη μπορώ να κάνω. Ναι, πάμε. Κύριε Σταμάτη, η προηγούμενη διακυβέρνηση... Με συγχωρείτε. Και μετά θα μιλήσω και για όσα είπε ο κύριος Σταμάτης, που συμφωνώ πάρα πολύ με αυτά που είπε, σε σχέση με τις δεκαετίες των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Έτσι. Θέλω να κάνω συγκεκριμένα. Πριν κλείσουμε τον κύκλο αυτό σχετικά με τα μη κρατικά, τέλος πάντων, πανεπιστήμια. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην προηγούμενη θητεία φρόντισε ουσιαστικά, αποκλείοντας χιλιάδες, 20, την πρώτη χρονιά μάλιστα ήταν 40.000 εν δυνάμει φοιτητές και κάθε χρονιά 20.000, να φτιάξει μια τεράστια αγορά εργασίας. Δηλαδή, μήπως είναι ένα σχέδιο αυτό. Με τη βάση για να συγγνώμη, μια νέα αγορά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν περίπου κάθε χρόνο όχι, 20.000 όχι, όχι. και 30.000 διαθέσιμοι στα ιδιωτικά. Είναι πολύ εύκολη και εύκολη, επιτρέψτε μου να σας πω. Είναι πάγια της θέση της Νέας Δημοκρατίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια και της νεολαίας της για την αντικατάσταση, για την άρση του άρθρου 16 όσον αφορά τη δυνατότητα ιδιωτικής εκπαιδεύσεως. Να θυμηθούμε ότι στο Σύνταγμα που είναι το άρθρο 16, το Σύνταγμα το έφτιαξε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Δηλαδή, επί Νέας Δημοκρατίας και κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας τότε έγινε το καινούργιο Σύνταγμα. Εγώ θα συμφωνήσω στον κύριο Σπίτη στο εξής. Προφανώς υπάρχουν νέοι οι οποίοι φεύγουν στο εξωτερικό mm-hmm. με αμφιβόλου ποιότητα σπουδών, άρα θα ήταν καλό να είναι στη χώρα. Αυτοί οι νόμοι, ξέρετε, επειδή δεν μιλάμε για την άρση του άρθρου 16, θα τους δούμε στην πράξη. Θα δούμε ποιοι θα έρθουν να φτιάξουν πανεπιστήμια, τι σχολές θα φτιάξουν, mm-hmm. ποιοι θα τους απαρτίζουν, Σταμάτη, ποιοι καθηγητές θα είναι. Είναι τεράστια τομή για να κάνουμε πειράματα. Όχι, όχι, δεν κάνουμε πειράματα. Και επιτρέψτε να σας πω, σχολές όπως είναι η πολιτική μηχανική, όπως είναι οι γιατροί. Έτσι, αντιλαμβάνεστε ότι αυτές οι σχολές, αν δεν έρθουν πολύ μεγάλα πανεπιστήμια, δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να έχουμε δύο ταχύτητες. Δηλαδή, οι φοιτητές της ιατρικής του ΕΚΠΑ να πηγαίνουν για πρακτική και να πηγαίνουν και του άλλου πανεπιστημίου. Αυτά δεν γίνονται. Θέλετε να μας διευκρινίσετε και κάτι. Είπε ο αρμόδιος υπουργός παιδείας ότι θα δώσουμε ένα δισεκατομμύριο στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ωραία. Και θα βοηθήσουμε ώστε ξένα πανεπιστήμια, τέτοια τα κορυφαία πανεπιστήμια, να έρθουν και να συνεργαστούν με τα δικά μας πανεπιστήμια. Εγώ θυμάμαι ότι πριν κάποια χρόνια, ως μηχανικός το λέω κιόλας, μία μεγάλη συζήτηση είναι ότι τα κολέγια δεν έχουν την υλικοτεχνική υποδομή ουσιαστικά για να φτιάξουν πολυτεχνία. Μήπως εμείς ανοίγουμε δηλαδή στα δικά μας πολυτεχνία και χαρίζουμε ή διαθέτουμε, να μην πω χαρίζουμε γιατί είναι βαρύ, διαθέτουμε την υλικοτεχνική μας υποδομή. Δεν νομίζω θα γίνει ποινικίαση χώρων. Δεν νομίζω. Όχι, δεν μιλάω για ποινικίαση. Ξέρετε, για μένα τα πράγματα θα είχε πολύ ενδιαφέρον και mm-hmm. προφανώς ο υπουργός μπορεί να το έχει στο μυαλό του ο αρμόδιος παιδείας. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον, ας πούμε, οι απόφοιτοι του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που τελειώσανε ή με το που μπήκαν στα δύο πρώτα χρόνια και πήραν υποτροφία και πήγαν στην Αμερική, αυτοί σε ένα αντίστοιχο πανεπιστήμιο που θα φτιαχτεί από το εξωτερικό να είναι καθηγητές εδώ πέρα. Δηλαδή να κάνουμε μια τέτοια αναστροφή. Για μένα, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Όλα αυτά πρέπει να γίνονται ταυτόχρονα, να έχουν την ίδια δυναμική. Δηλαδή, περισσότερη χρηματοδότηση στα πανεπιστήμια, σε πολύ συγκεκριμένα πανεπιστήμια, στην έρευνα, να δίνεις δυνατότητες στους φοιτητές να τους διασυνδέσεις με την εργασία και μακάρι η χώρα μας να επιτύχει να φτιάξει πανεπιστήμια διεθνούς κύρους. Και ξέρετε, έχει ένα πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε το οποίο πρέπει να το. Πού κάνουν μεταπτυχιακά. Είμαστε το κέντρο των Βαλκανίων. Θέλουμε, δεν θέλουμε, και είναι καλό αυτό. Είμαστε σε μια χώρα που μπορεί να τραβήξει φοιτητές από την Αραβία. Mm-hmm. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι θα κριθεί ο νόμος με βάση όταν θα μάθουμε κι εμείς, όπως και εσείς, όπως και όλος ο κόσμος, ποιο πανεπιστήμιο έρχεται, πού εδρεύει, ποιοι είναι οι καθηγητές του και ποια είναι η δομή του. Και από εκεί πέρα το συμβούλιο που θα δίνει την άδεια γι' αυτό θα κριθεί και όλοι οι νόμοι, ξέρετε, κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Μάλιστα. Κύριε Σπίρτζη, κλείνουμε με εσάς. Για αυτό το θέμα ή για το. Γενικώς. Γενικώς. Ωραία. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε πειράματα, ούτε να ανακαλύψουμε την Αμερική σήμερα. Τα πανεπιστήμια που αναφέρονται στην επιχειρηματολογία όσων είναι υπέρ της ιδιωτικής ανώτατης εκπαίδευσης έχουν έναν άλλο ρόλο στην διεθνή γνώση και έρευνα. Την παράγουν και την ελέγχουν.
Και αυτός είναι και ο λόγος που ούτε το MIT ούτε άλλα πανεπιστήμια από αυτά που ακούγονται δεν έχουν κάνει πουθενά αλλού παρέτημα. Ναι. Πουθενά. Τώρα, αν μπορεί να γίνει συνεργασία για ένα μεταπτυχιακό τμήμα, και σήμερα μπορεί. Γίνεται ήδη. Και σήμερα μπορεί. Λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση, κύριε Μελιγόνη, εδώ δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε ότι έχουμε πολύ περισσότερους και μηχανικούς και γιατρούς και δικηγόρους και γεωπόνους από αυτούς που χρειάζεται η χώρα, όπως είπε πριν ο κύριος Σταμάτης, και ερχόμαστε σαν χώρα πλέον να, αν θέλετε, απομειώσουμε όσους θεσμούς υπάρχουν για την ασφάλεια του πολίτη και την άσκηση των επαγγελμάτων αυτών. Τώρα, σε σχέση με την Ευρώπη, νομίζω ότι πρέπει οι δυνάμεις που στήριξαν τις πολιτικές Σόιμπλε και έχουν αποτύχει και έχουν φέρει την Ευρώπη σε αδιέξοδο πλέον και τη γερμανική Ευρώπη σε αδιέξοδο και την ίδια τη Γερμανία, πρέπει να κάνουν την αυτοκριτική τους, γιατί έρχονται ευρωεκλογές. Δεν ήταν ούτε οι σοσιαλδημοκράτες, ούτε το κόμμα σοσιαλιστών δημοκρατών στην Ευρώπη, ούτε το κόμμα της αριστεράς που ψήφισαν, παραδείγματος χάρη, οριζόντια να μην μπορούν να δοθούν κρατικές ενισχύσεις, που οδήγησε πολύ μεγάλους κλάδους και τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας στην εξαφάνιση. Με παραδείγματα. Σε αερομεταφορές. Όλες οι χώρες του εθνικούς αερομεταφορείς ή τους έκλεισαν ή τους ιδιωτικοποίησαν, με εξαίρεση τη Lufthansa και την Air France, οι οποίες και σήμερα δεν μπορούν να επιβιώσουν. Δεν μπορούν να ανταγωνιστούν. Ούτε την Air China, ούτε την Emirates, ούτε την Turkish Airlines, που έχουν επιδοτήσεις. Όλα τα αεροδρόμια τα ευρωπαϊκά, τα κεντρικά, όχι τα ελληνικά, πλέον... Εσείς δεν τα έδωσε τα, τα περιφερειακά. Όχι, ο κύριος Σαμαράς τα έδωσε και όσοι είχαν δεσμευτεί στον πρώτο και στο δεύτερο μνημόνιο. Συγγνώμη, δεν το ακυρώσετε. Αλλά δεν μπορούσαμε, είχαμε μνημόνιο. Κύριε Ελευθερολόγου, έπρεπε να πτωχεύσουμε τη χώρα. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν το θυμάστε αυτό. Και θυμάμαι και τη λεπτομέρεια. Θυμάμαι και τη λέγατε. Και βεβαίω. Για αυτή τη μικρή λεπτομέρεια τη λέγατε κι εσείς. Την έλεγα κι εγώ. Και βεβαίω και ήταν και λάθος ο διαγωνισμός. Λέω για το ΣΥΡΙΖΑ, δεν το έκανα προσωπικά. Ναι, όχι, και εγώ προσωπικά λέω. Λοιπόν, για το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά πάμε να δούμε τώρα, για να δούμε την πολιτική. Και να βάλουμε μια τελεία. Την πολιτική αυτή. Ποιο είναι το μεγαλύτερο αεροδρόμιο σήμερα τη Ευρώπη? Είναι στο Παρίσι, είναι στο Μιλάνο, είναι. Πού είναι? Στην Κωνσταντινούπολη. Άρα, για να δούμε ότι αυτές οι πολιτικές που η Νέα Δημοκρατία και το Λαϊκό Κόμμα που ανήκει, μάλιστα, επέβαλαν στην Ευρώπη, όπως και άλλα πράγματα που σχετίζονται με την καθημερινότητά μας, με τις εργασιακές σχέσεις. Δεν μπορεί δηλαδή να γίνεται να έχουμε ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση σε διεθνές επίπεδο για την τεχνητή νοημοσύνη, που όπως καταλαβαίνετε θα αυξήσει την παραγωγικότητα εκατοντάδες φορές περισσότερο. Και αντί να μειώνεται το ωράριο εργασίας, να θεσμοθετείται το 13ωρο και τα 2-8ωρα νόμιμα στη χώρα μας, μάλιστα, νομίζω λοιπόν ότι και εν ώψη ευρωεκλογών, γιατί είναι πολύ σημαντικό, και κλείνουμε με αυτό, ναι, πρέπει να γίνει μια πολύ μεγάλη και αναλυτική συζήτηση για να ενημερωθούν και οι Έλληνες πολίτες για όλους τους κλάδους σε σχέση με τις ευρωπαϊκές πολιτικές που επικράτησαν, που ήταν συντηρητικές πολιτικές, ήταν της κυρίας Μέρκελ, του κυρίου Σόιμπλε, του Λαϊκού Κόμματος, έτσι. Δηλαδή ο κύριος Σόλτς εφαρμόζει άλλες πολιτικές και ο κύριος Σάντσες. Όλοι, όλοι είναι υποχρεωμένοι, είτε είναι και το ΚΚΕ να βγει από τη στιγμή που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρα. Να εφαρμόζει αυτά που λέει. Να εφαρμόζει βεβαίως τις οδηγίες. Γιατί τα λέγατε στον κόσμο αυτά το 2015. Τι σας είπε ότι δεν τα λέγατε? Μην τα ανοίξουμε τώρα αυτό. Μην τα ανοίξουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πλάκα κάνετε, κύριε Λευθερόπουλο. Υπάρχει πιο φιλοευρωπαϊκό κόμμα. Από το ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει πιο φιλοευρωπαϊκό. Βεβαίως. Και από το χώρο συνολικά. Ακόμη και όταν διαφωνούσαμε με αυτές τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Ποτέ δεν είπαμε ότι πρέπει να φύγουμε από την Ευρώπη. Άλλους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ άκουγα που το λέγανε. Άλλους ακούγατε, άλλους ακούγατε. Προφανώς άλλους. Αυτοί που λέγανε go back και θα φαίνονται. Άλλο το go back, άλλο φεύγουμε στην Ευρώπη. Λοιπόν, το go back. Να συμφωνήσω σε αυτό που λέει ο κ. Μισή φράση. Μισή φράση. Είμαστε εκτός. Αν δεν γυρίσουμε στην κοινωνική Ευρώπη και δεν ξαναδούμε την Ευρώπη, θα έχουμε
αύξηση της ακροδεξιάς θα έχουμε ελλείμματα και προφανώς σε αυτό που λέει για τις επιδοτήσεις. Αυτή τη στιγμή η Τέρκης διαπραγματεύεται για 235 αεροπλάνα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε το μέγεθος. Ναι, ναι. Ηλικιώδη. Είναι ηλικιώδη. Και αυτή τη στιγμή παλιά που αν ήθελε να πα στην Αμερική, στη Λατινική Αμερική, πήγαινε μέσω τη Μαδρίτη, τώρα πηγαίνει μέσω τη Τέρκη. Στην Αφρική πηγαίνει μέσω τη Τέρκη. Στην Ασία πηγαίνει μέσω τη Τέρκη. Άρα σε όλο αυτό το πλέγμα και οι σοσιαλιστές κάνανε πολύ μεγάλα λάθη στην Ευρώπη. Κυρίως οι Γερμανοί, αυτοί οι οποίοι. Mm-hmm. Και βέβαια, μην ξεχνάτε και την περίοδο του Ολάν, που δεν μπορούσε να αρθώσει ένα ανάστημα έτσι, σοσιαλιστικό, να το πω προοδευτικό, και τάχθηκε κι αυτός στην πότα, αν θέλετε, της Γερμανίας. Νομίζω ότι πρέπει, και αυτό αφορά εσάς, κυρίως δημοσιογράφους. Είδατε που λέω ότι ερχόμενοι στις ευρωεκλογές να γίνουν τέτοιες συζητήσεις, γιατί έτσι. Το αυγό του φιδιού είναι εδώ. Θα τις κάνουμε, θα τις βλέπετε κάνουμε. Τι γίνεται στην Ευρώπη, βλέπετε τι γίνεται και πώς άλλα κράτη μπορούν να ανατρέψουν την πορεία. Εγώ ήμουν παρατηρητής μέσω του Συμβουλίου της Ευρώπης στις εκλογές στη Σερβία. Βλέπετε τι γίνεται εκεί πέρα και τι προσπαθούν να κάνουν και να ανακόψουν. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και τι θα ψηφίσουμε εδώ στην Ελλάδα και κυρίως από τη στιγμή που θα αποφασίσουμε τι θα ψηφίσουμε και ποιους θα εκλέξουμε εκεί για να μας αντιπροσωπεύσουν. Αυτό ξέρετε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί η χώρα μας είναι μια χώρα, έχει 21 ευρωβουλευτές. Ένας μικρός αριθμός σαν χώρα χρειάζεται ανθρώπους να έχουν γνώση ώστε να βοηθήσουμε τη χώρα μας και να. Αν μη τι άλλο, να σπέρνει θα κάνουμε πολλές και να συμφωνούμε και στην Ευρώπη σε κάποια πράγματα. Αναμένουμε και το άλλο που θέλετε. Είπε μια λέξη ο κ. Σταμάτης, που νομίζω ότι και οι δημοσιογράφοι πρέπει να την επαναφέρουν, και είναι η σύγκληση. Γιατί έχει ξεχαστεί στην Ευρώπη. Έτσι, από πολλές μεριές έχει ξεχαστεί. Και αν δεν πάμε σύγκληση των οικονομιών, άρα να πάρουμε σαν χώρα το κομμάτι της ευρωπαϊκής παραγωγής που μας αναλογεί. Μάλιστα. Έτσι, νομίζω ότι δεν θα βγούμε από το αδιέξοδο ποτέ. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον κύριο Χρήστο Σπίρτζη, τον κύριο Γιώργο Σταμάτη, την Μάγκη Δούση και τον Νίκο Λευθερόγλου. Καλό σας βράδυ, πάνω στο καλά. Αύριο στις 10, ακριβώς. Λοιπόν, εμείς σε 2-3 λεπτάκια πάλι μαζί θα μείνουμε και σε ευρωπαϊκό πεδίο, καθώς θα υποδεχθώ εδώ με πολύ χαρά τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, πρώην επίτροπο της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο.